κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω όμως αν ο καλύτερος να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και γενικότερα το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος είναι το κράτος. Πολλές φορές, όταν υπάρχουν αθέλητες επιπτώσεις, εξωτερικότητες στην ανθρώπινη δράση, λέμε ότι το κράτος πρέπει να μας λύσει το πρόβλημα. Λησμονούμε όμως ότι αν ένας οποιοδήποτε κρατικός φορέας επιφορτιστεί την επίλυση του προβλήματος και το κάνει, θα πάψει ο λόγος ύπαρξής του. Έχετε δει ποτέ να επιλύει το κράτος οποιοδήποτε πρόβλημα? Συνήθως δημιουργείται μια μεγάλη αναποτελεσματική γραφειοκρατία που απομυζά τους πόρους των φορολογουμένων μιας χώρας. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να εμπιστευτούμε και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος το μηχανισμό της αγοράς. Δείτε τι συμβαίνει με την ανακύκλωση σε όλη την Ευρώπη. Τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι ιδιωτικά συστήματα που οργάνωσε η ίδια η αγορά. Φαντάζεστε ότι το κράτος θα μπορούσε ποτέ να αντιμετωπίσει επιτυχώς το θέμα αυτό? Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε το θεσμό, την αγορά δικαιωμάτων ρύπανσης. Πάντοτε η καινοτομία, η τεχνολογία, όταν συνδυάζεται με την αγορά, προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα και δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης. Το περιβάλλον λοιπόν μπορεί να προστατευτεί αποτελεσματικότερα όταν έχουμε μηχανισμούς προστασίας μεν, αλλά εμπιστευτούμε την αγορά στο να βρει τις κατάλληλες λύσεις.